Η επιστροφή μετρητών από ακυρωμένα αεροπορικά εισιτήρια λόγω κορονοϊού μπορεί να είναι μια αποστολή αδύνατη. Όπως η περίπτωση της Ασμίκ από το Βανκούβερ που είχε εισιτήριο για να πετάξει στη Μόσχα με το σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά. Πληρώσαμε περίπου 2.600 ευρώ και είναι απογοητευτικό και καταστροφικό γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο να εξοικονομήσουμε χρήματα για διατλαντικά ταξίδια. Και πραγματικά αισθανόμαστε πολύ απογοητευμένοι με το γεγονός ότι η εταιρεία δεν σέβεται την νομοθεσία ως προς τις επιστροφές χρημάτων για τις πτήσεις που ακυρώνονται. Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης για το κόστος του εισιτηρίου εντός 7 ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν το σέβονται αυτό και προσφέρουν κουπόνια. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά σαφής. Νομίζω ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά. Έχω δει την Επίτροπο Μεταφορών σε συνεντεύξεις να λέει όλα τα σωστά πράγματα. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή και το πρόβλημα είναι επίσης η Ολλανδική κυβέρνηση, δηλαδή ο εθνικός φορέας που εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που έχει αφήσει την KLM να ξεφύγει από αυτό. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει κάτι και θα υπάρξουν συνέπειες. Κάποιες κυβερνήσεις έχουν διευκολύνει τις αερογραμμές τους, όπως συνέβη και στην Ελλάδα. Η Κομισιόν επιμένει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν τον νόμο. Περιμένω ότι αυτό το θέμα θα είναι πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Δεν αναλαμβάνω δράση απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που ζητούν από την Κομισιόν να αλλάξει τον νόμο, κάτι που δεν είναι επιλογή για μένα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Πιστεύω ότι πρέπει να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στο να σκεφτούν να κάνουν τα κουπόνια πιο ελκυστικά, εάν θέλουν να χρησιμοποιούν κυρίως αυτά, αλλά να επιτρέπουν στους επιβάτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους, να τους επιστραφούν τα χρήματά τους. Οι Υπουργοί Μεταφορών θα το συζητήσουν την Τετάρτη.